Πατέρες και αδελφοί, σε προηγούμενο εσχατολογικό κήρυγμα αναλύσαμε απεσίους ανθρωπίνους τύπους των εσχάτων καιρών και δείξαμε ότι αυτοί οι ανθρώπινοι τύποι ή μάλλον οι απάνθρωποι τύποι πλεονάζουν στην εποχή μας. Αποτελούν τον κανόνα, ενώ οι σεμνοί και ενάρετοι και άγιοι άνθρωποι αποτελούν την εξαίρεση. Αλλά γιατί η ανθρωπότης έφτασε σε αυτό το κατάντημα, γιατί επληθύνθησαν σφούδρα οι αμαρτωλοί και απάνθρωποι και ανώσιοι και θηριώδεις τύποι? Η απάντηση είναι μία: διότι απεστάτησαν από την πίστη, απομακρύνθηκαν από την πίστη, αρνήθηκαν και εγκατέλειψαν την πίστη. Η αποστασία από την πίστη, μεγάλο σημείο των εσχάτων καιρών, πρόδρομο σημείο του Αντιχρίστου, θα είναι το θέμα της σημερινής ομιλίας. Το πρώτο στο χριστιανισμό, αδελφοί μου, είναι η πίστης. Πιστεύσε δι των προσερχόμενων το Θεό ότι έστι και της εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε. Όταν πλησιάζει κανείς το Θεό για να τον λατρεύσει, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει είναι να πιστεύσει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταποδίδει στους ανθρώπους κατά τις διαθέσεις και κατά τα έργα των χειρών τους. Χωρίς την πίστη είναι αδύνατον ο άνθρωπος να ευαρεστήσει το Θεό. Με την πίστη όλοι οι Άγιοι ευαρέστησαν στο Θεό. Με την πίστη ο άνθρωπος ελκύει τη χάρη του Θεού. Με την πίστη ορμά σε έργα μεγάλα και σπουδαία. Η πίστης καταξιώνει τα έργα του ανθρώπου. Με την πίστη αγιάζεται και σώζεται και δοξάζεται ο άνθρωπος. Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Τα ανθρώπινα έργα δεν έχουν τόση δύναμη ώστε να δίνονται να μας δικαιώσουν, να μας σώσουν, να μας δοξάσουν. Η πίστη μας σώζει και κοντά στην πίστη αποκτούν σχετική αξία και τα έργα των ανθρώπων. Η πίστη είναι μία από τις τρεις κορυφαίες αρετές του χριστιανισμού. Πίστης, ελπής, αγάπη. Πρώτη λογικός, ρίζα των άλλων δύο αρετών είναι η πίστης. Εάν πιστεύεις, αγαπάς. Εάν πιστεύεις, ελπίζεις. Εάν δεν πιστεύεις, ούτε αγαπάς, ούτε ελπίζεις. Και αν αγαπήσεις, δεν θα αγαπήσεις όπως πρέπει και δεν θα ελπίσεις όπως πρέπει και η αγάπη σου θα είναι εκφυλισμένη και η ελπή σου θα είναι κατεσχήνη. Είναι τόσο μεγάλο πράγμα η πίστης, ώστε η θρησκεία μας ονομάζεται πολλές φορές πίστης. Όταν λέμε η πίστης μας, εννοούμε η θρησκεία μας. Όταν λέμε η χριστιανική πίστης, εννοούμε η χριστιανική θρησκεία. Η πίστης, το σύνολο των αληθιών της θρησκείας μας, είναι ο μεγάλος
θησαυρός μας, ο πολύτιμος θησαυρός μας, η παρακαταθήκη, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, η πίστη είναι η ουσία μας, όχι αυτή η ταπεινή ουσία, τα υλικά πράγματα, η υλική περιουσία, αλλά η μεγάλη ουσία, η πνευματική περιουσία, ο πλούτος, ο ανεξιχνίαστος του Χριστού. Το πρώτο, η πίστης. Και το χειρότερο, αδελφοί μου, το χειρότερο είναι η αποστασία από την πίστη. Και η αποστασία από την πίστη είναι δύο ειδών. Η μία είναι τελεία αποστασία. Να αρνηθείς, να απεμπολίσεις, να εγκαταλείψεις τελείως την πίστη. Να γίνεις άπιστος και άθεος εν το κόσμο, ελπίδα μη έχων. Το φοβερότερο πράγμα. Κακό να είσαι άπιστος, διότι δεν είχες την ευκαιρία να γνωρίσεις την αλήθεια. Διότι δεν ήρθε κάποιος να σου μεταδώσει φως. Πόσο βαριά είναι η ενοχή μας, διότι αφήνουμε το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου στην άγνοια, στην πλάνη και στην καταδυναστεία του διαβόλου. Κακό να είσαι άπιστος, διότι δεν είχες την ευκαιρία να γνωρίσεις την αλήθεια και να πιστέψεις. Χειρότερο είναι να σου δοθεί η ευκαιρία και να την αποθήσεις, να την κλωτσίσεις, να δεις το φως και να κλείσεις τα μάτια. Όσοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αλήθεια και να πιστεύσουν, αλλά παρέμειναν άπιστοι, είναι διεφθαρμένες και διαστραμμένες υπάρξεις, λέγει ο Χριστός, περισσότερο από εκείνους τους φοβερούς αμαρτωλούς, τους Σοδομήτας. Κι αν είπε ο Χριστός τους Αποστόλους, μεταβείτε σε μια πόλη και κηρύξετε την αλήθεια, και οι άνθρωποι σας αποδοκιμάσουν την αλήθεια, να την άξετε και τον κουνιορτό των ποδών σας. Σας λέγω ότι την ημέρα της κρίσεως επί οικέστερη τύχη θα έχουν οι Σοδομήτες παρά εκείνοι οι οποίοι απέκρουσαν το Ευαγγέλιο. Αλλά υπάρχει και το ακόμη χειρότερο μέσα στην έννοια της αποστασίας. Ποιο είναι το ακόμη χειρότερο, αδελφοί μου? Να δεχθείς το φως, να γίνεις πιστός, να μη αφομοιώσεις τις αλήθειες του χριστιανισμού, να αμελήσεις, να αφήσεις τον εαυτόν σου, να περιπέσεις την πνευματική ραθυμία, να γίνεις ένας αδιάφορος άνθρωπος, να διαστραφείς ψυχικός και μια ώρα να αρνηθείς την πίστη. Και κατόπιν από πίστη ορισμένου χρόνου να καταλήξεις και να γίνεις πάλι άπιστος. Αυτό είναι χειρότερο απ' όλα. Καλύτερα, λέγει ο Απόστολος, να μην γνώριζε αυτός ο άνθρωπος την αλήθεια. Καλύτερα να μην εγεννάτω στον κόσμο αυτός ο άνθρωπος. Είναι εύκολο έναν που ήταν πάντοτε άπιστος, είναι ευκολότερο να τον κάνεις πιστό. Και είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να επιστρέψεις την πίστη έναν που έπειτα από χρόνο απεμπόλησε την πίστη. Αυτή είναι η μία πλευρά της αποστασίας από την πίστη. Ολοκληρωτική αποστασία. Η άλλη, μερική αποστασία.
το να απεμπολίσει κανείς ορισμένες αληθίες της πίστεως, το να απομακρυνθεί από την ορθή πίστη, το να γίνει αιρετικός. Αυτό είναι το άλλο είδος της αποστασίας. Η αίρεση είναι και αυτή μεγάλη συμφορά, αδελφοί μου. Αίρεση και απιστία, οι δύο μεγαλύτερες συμφορές μέσα στο πνευματικό κόσμο. Ο αιρετικός, κατά τους λόγους του Αποστόλου, είναι ο αποτυχημένος άνθρωπος. Τρεις φορές λέγει ο Παύλος για αιρετικούς της εποχής του ότι ιστόχησαν περί την πίστην, έπεσαν έξω στο στόχο τους, απέτυχαν, είναι οι αποτυχημένοι άνθρωποι. Ο κόσμος θεωρεί αποτυχημένους εκείνους οι οποίοι δεν έκαναν κοσμική καριέρα, δεν κερδίζουν πολλά χρήματα. Λάθος. Οι μεγάλοι αποτυχημένοι είναι αυτοί οι οποίοι στόχησαν περί την πίστη και των προορισμών των. Η αιρετική είναι η πνευματική ναυαγή. Ο αυτός Απόστολος λέγει πάλι για αιρετικούς της εποχής του ότι εναβάγησαν περί την πίστη, εναβάγησαν και πνίγονται μέσα στο πέλαγος της πλάνης. Φοβερότερο λόγο είπε ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία. Τι είπε ο Χριστός? Ο Χριστός κατοχυρώνει και το γιώτα, το πιο μικρό γράμμα και την κεραία μέσα στη γραφή. Ό,τι μπορεί, είπε ο Χριστός, να παρέλθει ο ουρανός και η γη, και θα παρέλθουν μια μέρα τα σύμπαντα, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Αλλά ο νόμος μένει, ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα, δεν ακυρώνεται ούτε ένα γιώτα. Όποιος, είπε ο Χριστός, λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Όποιος θα έχει την αυθάδεια να καταργήσει μία εντολή του Θεού, την ελαχίστη έστω εντολή, την πιο μικρή εντολή, όποιος θα έχει τέτοια αυθάδεια να καταργήσει και την ελαχίστη εντολή του Θεού, θα θεωρηθεί ελάχιστος, πολύ, μα πάρα πολύ μικρός για τη βασιλεία των ουρανών. Του τέστη δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Και αν παραβείς μια μικρή εντολή, και αν παραβείς μια μεγάλη εντολή, και αν παραβείς όλες τις εντολές, το δυστύχημα είναι μικρότερο. Αν παραβείς όλες τις εντολές, είσαι ένας μεγάλος αμαρτωλός. Δεν είσαι όμως αιρετικός. Εάν καταργήσεις και ένα γιώτα από τη γραφή, είσαι αιρετικός και δεν έχεις επάνω σου ούτε ίχνος από τη χάρη του Θεού. Έχεις παραδοθεί στην εξουσία του σατανά. Είμαστε αμαρτωλοί, αδελφοί μου, κακό. Μη γίνομαι όμως αιρετικοί. Αυτό είναι κάκιστο, είναι ασυγκρίτως χειρότερο. Το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο Ιωάννης δεικνύει τη φρίκη της αιρέσεως. Όποιος λέγει προσθέσεις αυτά, ο Θεός θα βάλει επάνω του τις πληγές που γράφονται μέσα στο βιβλίο του Θεού. Και όποιος αφαιρέσει από αυτά, ο Θεός θα αφαιρέσει το μέρος του, τη μερίδα του από το ξύλο της ζωής που είναι μέσα στην πνευματική εδέμ. Όποιος προσθέσει και όποιος αφαιρέσει σημαίνει όποιος αλλοιώσει το περιεχόμενο της πίστεως. Όποιος προσταφαιρέσει, όποιος μεταβάλει, όποιος διαστρέψει.
όποιος γίνει αιρετικός. Θα υποστεί συμφορές, θα δεχτεί πληγές, θα ακούσει έξω, έξω από την πόλη του Θεού και από τον κήπο της Εφροσύνης. Ο Κύριος προείπε ότι στο μέλλον πολλές αιρέσεις θα εμφανίζονταν για να διαλύσουν την πίστη. Οι Απόστολοι προείπαν επίσης την εμφάνιση αιρέσεων. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, δεν ομοιάζει με τους αρχηγούς κοινωνικών συστημάτων και κομμάτων. Ο δικός μας αρχηγός δεν μίλησε ποτέ σαν δημαγωγός. Δεν είπε ότι τα πράγματα θα είναι αισιόδοξα και υπεραισιόδοξα. Αλλά τι είπε? Ότι όσο προβαίνει η ιστορία της ανθρωπότητος προς το τέλος, η πίστης θα μειώνεται. Ο ήλιος θα τίνει να εκλείψει και Ζώφος θα καταλαμβάνει τον περισσότερο κόσμο. Ομιλώντας ο Χριστός στους μαθητάς του για τα φοβερά σημεία πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, κατά το 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, προεφήτευσε ότι θα εμφανιστούν στην αρχή ψευδόχριστοι, περί το μέσον ψευδοπροφήτε και περί το τέλος και ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε. Προσέξετε, είπε ο Χριστός, να μην πλανηθείτε, διότι θα εμφανιστούν ψευδόχριστοι, ψευδομεσίες και καθένας από αυτούς θα λέγει: εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ θα σώσω τον κόσμο. Μη τους ακούσετε. Και εμφανίστηκαν στην αρχή του χριστιανισμού πολλοί ψευδομεσίες, αναφέρει η ιστορία, όπως ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, όπως ο Θευδάς. Περί το μέσον είπε θα εμφανιστούν ψευδοπροφήτε. Τι σημαίνει ψευδοπροφήτε? Ψευδοδιδάσκαλοι, άνθρωποι διδάσκοντες αντίθετα από τη γραφή, από την παράδοση της Εκκλησίας. Και φοβερότερο είναι ότι ο Χριστός προείπε ότι οι ψευδοδιδάσκαλοι θα πλανήσουν πολλούς. Στο τέλος, όταν θα πλησιάζει ο Αντίχριστος, τότε ο Σατανάς θα εντείνει τον σατανικό του αγώνα. Πολλοί ψευδομεσίες και πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι θα εμφανιστούν στον κόσμο και θα κάνουν, λέγει, τέρατα και σημεία, θαύματα σατανικά που θα εντυπωσιάζουν τους πολλούς για να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Θα κλονίζεται η ανθρωπότης από τις διδασκαλίες και από τα τέρατα και τα σημεία των ψευδοχρίστων και ψευδοδιδασκάλων. Αλλά φοβερότερος είναι ένας άλλος λόγος του Χριστού, αδελφοί μου. Πόσο φοβερός! Να πόσο φοβερός! Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή οι αστρονόμοι αναγγέλουν ότι ο ήλιος θα υποστεί σχεδόν ολική έκλειψη. Θα μείνει ένα μικρό μέρος του ηλίου μόνον έξω από την έκλειψη και θα στέλνει ο λίγο φως επάνω στη γη. Και αυτή η έκλειψη θα διαρκεί επαόριστον. Πανικός θα πέσει σε όλη την ανθρωπότητα. Ένα τέτοιο λόγο είπε ο Χριστός, ότι τους εσχάτους χρόνους θα τίνει να εκλείψει σχεδόν ολοτελώς η πίστη.
ελθόν άρα ο Υιός ευρύσει την πίστην επί της γης. Όταν είπε ο Χριστός θα έρθει πάλι στον κόσμο ο Υιός του ανθρώπου για να κρίνει τον κόσμο, θα έβρει επάνω στη γη την πίστη. Γιατί ερωτά ο Χριστός? Δεν ξέρει ο Χριστός αν θα έβρει ή όχι την πίστη επάνω στον πλανήτη? Δεν είναι Θεός, δεν είναι παντογνώστης? Θεός είναι, παντογνώστης είναι. Γιατί ερωτά? Ρητορική είναι η ερώτησή του. Ο αμαθής κατά κόσμο Ναζωραίος κατήχε όλα τα σχήματα του λόγου. Είπε τους πιο ωραίους και τους πιο ρωμαλαίους και τους πιο ισχυρούς λόγους. Ενθυμίστε ένα ρητορικό ερώτημα στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Παροιμιών. Εκεί ο σοφός Σολομών ερωτά: γυναίκα ανδρείαν τι σε βρίσει? Γυναίκα ενάρετη ποιος θα έβρει? Εκφράζεται ερωτηματικός για να δείξει ότι είναι σπάνιο να έβρει κανείς μια ενάρετη γυναίκα. Έτσι και ο Χριστός εδώ εκφράζεται ερωτηματικός για να δείξει ότι τους εσχάτους καιρούς ο πιστός άνθρωπος θα είναι σπάνιο φαινόμενο. Ελθόν άρα ο Υιός ευρύσει την πίστην επί της γης. Ο σατανάς θα κάνει την ανθρωπότητα να παλινδρομήσει προς το σκότος και να εξομοιωθεί σχεδόν με την ανθρωπότητα των παραμονών της πρώτης ελεύσεως του Χριστού. Ολίγοι, πολύ ολίγοι θα είναι οι πιστοί και οι εκλεκτοί τας παραμονάς της Δευτέρας Παρουσίας. Γι' αυτό τότε θα έρθει ο Ενόχ, γι' αυτό θα έρθει ο Ηλίας, για να δώσουν τη μεγάλη μάχη της πίστεως κατά της απιστίας, της αρετής κατά της κακίας, του Χριστού κατά του Αντιχρίστου. Την αποστασία από την πίστη, όπως είπαμε, προείπαν επίσης οι Απόστολοι. Ο Παύλος, σύμφωνα με το 20ο κεφάλαιο των Πράξεων, του στίχους 28 έως 29, αφού συγκέντρωσε τους ποιμένας της Μεγάλης Εκκλησίας της Εφέσου και έκαμε μια τελευταία ομιλία προς αυτούς, αποχαιρετιστήρια ομιλία, και είπε συγκινητικά, συγκινητικότατα λόγια που φέρουν δάκρυα στα μάτια, είπε μεταξύ άλλων και αυτά τα λόγια: προσέχετε εαυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένην την Εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του Ιδίου αίματος. Είδα γάρ ότι εισελεύσονται μετά την αφιξήν μου εις ημάς λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα, του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Ποιμένες της Εκκλησίας, είπε ο Παύλος στους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους, προσέχετε καλά τους εαυτούς σας και ολόκληρο το ποίμνιο, πάνω στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποία ο Κύριος και ο Θεός έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε και απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Σας λέγω να προσέχετε, διότι ξέρω, ήξερε σαν Θεόπνευστος ο Παύλος, ότι μετά από μένα θα εισβάλλουν στην Εκκλησία λύκοι βαρύς, σκληροί, φοβεροί. Λύκους ονόμασε και ο Χριστός τους αιρετικούς, λύκους με ένδυμα προβάτου,
ώστε να μπορούν να εισβάλλουν ανυπόπτως μέσα στο πίμνιο. Θα έλθουν λύκοι βαρείς που δεν θα λυπούνται το πίμνιο αν θα το καταστρέψουν, αν θα το διαλύσουν, αν θα το στείλουν στην κόλαση. Και από εσάς τους ιδίους τους Εφεσίους θα παρουσιαστούν άντρες που θα λαλούν διεστραμμένα πράγματα. Η αίρεση είναι διαστροφή της αληθείας. Το να κάνεις το ίσιο στραβό, αυτό σημαίνει αίρεση. Θα παρουσιαστούν άνδρες που θα διδάσκουν διεστραμμένα πράγματα. Γιατί? Για να αποσπούν πίσω τους τους μαθητάς. Να ποια είναι η αιτία των αιρέσεων. Ο τεράστιος εγωισμός. Ο τεράστιος εγωισμός κάνει τους αιρετικούς να θέτουν τους εαυτούς τους υπεράνω της Εκκλησίας. Λέγει ο Παύλος ότι η Εκκλησία, χιλιάδες, μυριάδες πιστοί, ότι η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Έρχεται ο αιρετικός και πάνω στον υπερτροφικό εγωισμό του λέγει: όχι, ό,τι λέγει η Εκκλησία, ό,τι λέγω εγώ. Εγώ είμαι η Εκκλησία. Ή μάλλον εγώ είμαι ανώτερος από την Εκκλησία. Τι λέγω? Η προπαίτεια και η αφθάδεια των αιρετικών προχωράει περισσότερο. Δεν θέτει τον εαυτόν το απλώς υπεράνω της Εκκλησίας, ως συνόλου πιστών ανθρώπων. Θέτει τον εαυτόν του υπεράνω και του Χριστού, του Ιδρυτού της Εκκλησίας. Τι είπε ο Χριστός? Ο Χριστός, έχοντας τη συνείδηση ότι είναι Θεός, δεν είπε ακολουθήσετε το Θεό, αλλά τι είπε? Ακολουθήσατε με, ακολουθήσετε εμένα, γιατί εγώ είμαι ο Θεός. Λοιπόν, παραμυρίζουν αυτό το λόγο του Χριστού που λέγει ο Χριστός ακολουθείτε με. Και στη θέση του Χριστού βάζουν τον εαυτό τους υπεράνω του Χριστού και λένε μη ακολουθείτε τον Χριστό, ακολουθήσετε εμάς, γίνετε δικοί μας μαθητές. Οι αιρετικοί είναι άνθρωποι που δεν θέλουν κατ' ουσίαν να ακολουθούν οι άνθρωποι τον Χριστό, αλλά να ακολουθούν αυτούς, του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών, να κάνουν κόμμα, να κάνουν δική τους εκκλησία, παρασυναγωγή του σατανά. Να είναι κεφαλές και αρχηγοί μες στην Εκκλησία, να τους υψώνουν οι οπαδοί στα ύψη, να διαφρύπτουν τον εγωισμό τους. Αυτή είναι η ψυχολογία των αιρετικών. Να παρουσιάζονται ως διδάσκαλοι και αρχηγοί και μεγάλοι και σπουδαίοι μέσα στον κόσμο. Όποιος γίνεται αιρετικός έχει διαφθορά ψυχής χειρότερη από όλες τις άλλες διαφθορές. Έχει τη διαφθορά του εγωισμού, της υπερηφανίας. Ο εγωισμός διαλύει τις ψυχές. Όποιος γίνεται αιρετικός, κάποια μυστική πληγή έχει, κάποιο μεγάλο αμάρτημα που δεν θέλησε ποτέ να το εξομολογηθεί, διότι δεν τον άφησε ο εγωισμός του. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός και γίνεται αιρετικός. Ο Παύλος πάλι στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή, στο δέλτα κεφάλαιο στους στίχους 1 έως 22 λέγει: το πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής αποστήσονται την αίσθηση πίστεως, προσέχοντες πνεύμας υπλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων, εν υποκρίση ψευδολόγων και καυτηριασμένων την ιδίαν συνείδηση. Το πνεύμα λέγει, το Άγιο Πνεύμα αδελφοί μου, δεν είναι απλώς δύναμης ή ενεργός δύναμης του Ιεχωβά, όπως λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστές, αλλά το Πνεύμα το Άγιον είναι πρόσωπο και μάλιστα πρόσωπο της θεότητος. Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού εκπορευόμενος.
και σαν θείο πρόσωπο, σαν Θεός αληθινός, το Άγιο Πνεύμα προγνωρίζει τα πάντα. Προγνωρίζει και την κακή προαίρεση και τον υπερτροφικό εγωισμό των ανθρώπων και προλέγει την εμφάνιση αιρετικών. Προλέγει ρητός, σαφώς και απεριφράστος, όχι με τα ήξεις και αφήξεις της πυθίας, αλλά με αληθινή γνώση και πρόγνωση. Καθαρά και εξάστρα, είπε το Πνεύμα το Άγιον, ότι τους ιστερινούς καιρούς θα αποστατήσουν τινές από την πίστη. Τινές σημαίνει ένα μέρος. Πόσοι? Ακαταρχάς ο λιγότεροι. Έπειτα περισσότεροι. Προς το τέλος η πλήστη. Θα αποστατήσουν από την πίστη και θα προσέχουν. Τι θα προσέχουν? Πνεύματα πλάνα. Το πλάνον πνεύμα, τα πλάνα πνεύματα. Είναι μια πολύ αξιοπρόσεκτη έκφραση της Γραφής. Τι σημαίνει πνεύματα πλάνα? Η Γραφή μιλάει για πνεύμα πίθωνος. Σημαίνει δαιμόνιο μαντικό. Μιλάει για πνεύμα κοφών και άλαλων. Σημαίνει δαιμόνιο που αφαιρεί την ακοή και τη λαλιά από τον άνθρωπο. Μιλάει για πνεύμα ασθενίας. Σημαίνει δαιμόνιο που φέρνει ασθένεια στο σώμα του ανθρώπου. Μιλάει για δαιμόνιο πορνείας. Σημαίνει δαιμόνιο που εξάπτει τον άνθρωπο προς την πορνεία. Εδώ μιλάει για πλάνο δαιμόνιο. Αλλού για πνεύμα πλάνων. Εννοεί δαιμόνιο που παλανά τον άνθρωπο, τον απομακρύνει από την ορθή πίστη και τον ρίχνει μέσα στην πλάνη, στο ψεύδος. Και ο Ιωάννης λέγει πνεύμα πλάνης, δαιμόνιον πλάνης. Βλέπετε οι δαίμονες, εκτός του ότι κατέχουν, ας εκφραστούμε έτσι, γενική παθολογία και μπορούν να εξάπτουν όλα τα πάθη των ανθρώπων, έχουν όμως και ειδικότητες, και μεταξύ των ειδικοτήτων είναι και πνεύμα πλάνων ή πνεύμα πλάνης, δαιμόνιο το οποίο εξωθεί και ρίχνει τον άνθρωπο στην πλάνη. Πνεύμα ψεύδους, όπως λέγει πάλι αλλού το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, σύμφωνα με την προφητεία του Αγίου Πνεύματος, κατά τους ιστερινούς καιρούς θα αποστατούσαν οι άνθρωποι από την πίστη και θα πρόσεχαν τα πνεύματα της πλάνης, τις διδασκαλίες των δαιμονίων που θα εκφράζονταν διαμέσου ανθρώπων, ψευδολόγων, υποκριτών, ενώ θα λένε ψέματα οι άνθρωποι, θα παρουσιάζονται ότι είναι αληθινοί και ότι υπερασπίζουν τη θρησκεία, ανθρώπων και καυτηριασμένων την συνείδηση. Τι σημαίνει και καυτηριασμένων την συνείδηση? Η Γραφή έχει τις πιο δυνατές και χαρακτηριστικές εκφράσεις. Η συνείδηση είναι το πιο λεπτό και ευαίσθητο πράγμα μέσα στον άνθρωπο. 3-4 εκατομμύρια είδη ζώων υπάρχουν. Μόνο ο άνθρωπος έχει συνείδηση και αυτοσυνειδησία. Ηθική συνείδηση και αυτοσυνειδησία. Είναι το λεπτότερο, επαναλαμβάνω, πράγμα η συνείδηση μέσα στον άνθρωπο. Τον τύπτει όταν είναι η συνείδηση αγνού ανθρώπου, τον τύπτει και για το ελάχιστο παράπτωμα. Αλλά ο σατανάς, ή αν δεν προσέξει ο άνθρωπος τη ζωή του, ή αν ραθυμίσει πνευματικός, ο σατανάς παίρνει ένα σίδερο, πειρακτωμένο σίδερο, και το περνάει απάνω από τη συνείδηση και σιδερώνει τη συνείδηση και την καίει, την καυτηριάζει και νεκρώνεται η συνείδηση και δεν αισθάνεται τίποτε ο άνθρωπος, γίνεται ανέστητος. Αυτή είναι η ανίατη ασθένεια της συνειδήσεως, η αναλγησία, η πόρωση, όπως λέγεται αλλού.
να δίνει ο Θεός, αδελφοί μου, όλα τα κακά στον άνθρωπο. Αναλγησία και πόρωση συνειδήσεως να μην δίνει. Έφτασε κανείς σε αναλγησία και πόρωση, ένα μεγάλο θαύμα μόνο μπορεί να τον σώσει. Αλλά τέτοια θαύματα είναι σπάνια, σπανιότατα. Οι αιρετικοί τέτοια συνείδηση έχουν. Καυτηριασμένη, νεκρή, ανέστητη συνείδηση. Έχω συζητήσει με πολλούς αιρετικούς. Τους φέρνεις καταπληκτικά επιχειρήματα μέσα από τη γραφή. Δεν μπορούν να φέρουν την παραμικρή αντίρρηση. Επικαλείσαι θαύματα που γίνονται μέσα στην Ορθοδοξία. Θαύματα εν κυριολεξία. Είναι αιρετικοί που τα παραδέχονται. Ξέρομαι, λένε, ότι μέσα στην Ορθοδοξία γίνονται θαύματα. Εν τούτης δεν συγκλονίζονται, δεν συγκινούνται, δεν αλλάζουν, αδελφοί μου. Είναι και καυτηριασμένοι οι συνείδησεις. Αχ, λέγει κάποιος απολογητής του χριστιανισμού μεγάλος, Θεέ μου, λέγει, δώσ' μου την αγνή και ευαίσθητη συνείδηση του παιδιού των 12 ετών. Πάλι ο Παύλος στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, στους στίχους 3 έως 4, προφητεύει για την εμφάνιση αιρετικών. Έστε καιρός, λέγει, ούτε της υγιενούσης διδασκαλίας ούκαν έξονται, αλλά κατά της ιδίας αυτών επιθυμίας επισορεύσουσι διδασκάλους, κνηθόμενη την ακοήν, και από μέν της αληθείας αποστρέψουσι την ακοήν, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Θα έρθει καιρός, λέγει ο Παύλος, χαλεπός καιρός, κατηραμένος καιρός, και οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την υγιένουσα διδασκαλία. Η διδασκαλία της θρησκείας μας είναι υγιής, δεν έχει νοσηρά πράγματα, είναι τετραγωνική διδασκαλία, τέλεια διδασκαλία. Εάν όμως ο άνθρωπος δεν αγωνιστεί να την εφαρμόζει, να την αφομοιώνει, έρχεται καιρός που αειδιάζει την υγιή διδασκαλία, επειδή αυτός είναι ψυχικός ασθενής, όπως ο ασθενής αειδιάζει το ωραιότερο φαγητό. Θα αειδιάσουν, θα μπουχτίσουν, θα αειδιάσουν, διότι δεν θα αφομοιώνουν και δεν θα θέλουν να ακούσουν το γνήσιο Ευαγγέλιο. Θα ρέπουν προς άλλα πράγματα. Θα πηγαίνουν να βρίσκουν διδασκάλους, συνεχώς διδασκάλους, σωρία διδασκάλων, που θα διδάσκουν σύμφωνα με τις νοσηρές αντιλήψεις τους, σύμφωνα με τις επιθυμίες, με τις τάσεις, με τις ροπές των ψυχών τους. Θα ευρίσκουν διδασκάλους που θα αμνηστεύουν τις αμαρτίες τους. Αυτούς θα ακούν κνηθόμενη την ακοήν. Τι σημαίνει κνηθόμενη την ακοήν? Πόσο χαρακτηριστική είναι και αυτή η φράση του Αποστόλου. Οι ωραιότερες εκφράσεις υπάρχουν μέσα στη γραφή, αδελφοί μου. Κνηθόμενη την ακοήν σημαίνει ότι θα αισθάνονται ένα κνησμό, μια φαγούρα στα αυτιά τους. Και όταν κανείς αισθάνεται κνησμό, φαγούρα, ξύνεται συνεχώς, θέλει να ξύνεται, και όταν ξύνεται ευχαριστείται, γαργαλίζονται τα αυτιά του. Κνηθόμενη την ακοήν σημαίνει θα βρίσκουν διδασκάλους που θα τους γαργαλίζουν τα αυτάκια τους, θα τους λένε ευχάριστα πράγματα, θα αποστρέψουν το πρόσωπό τους από την αλήθεια, θεληματικώς δηλαδή θα απομακρυνθούν από την αλήθεια, θα καταφρονήσουν την αλήθεια και θα τραπούν προς τους μύθους. Τις αιρέσεις ο Παύλος ονομάζει μύθους, παραμύθια, γιατί όπως στα παραμύθια λέγονται ψέματα, έτσι και μέσα στις αιρέσεις λέγονται ψέματα. Και όπως τα παραμύθια αρμόζουν σε γιαγιάδες, σε γραΐδια, έτσι και οι αιρέσεις αρμόζουν σε ανθρώπους σαν τα γραΐδια.
Και όπως στους μύθους αρέσκονται τα μικρά παιδιά, τα μωρά που δεν έχουν οριμότητα πνεύματος, έτσι και όσοι αρέσκονται στις αιρέσεις είναι μεγάλα μωρά. Τι άσχημο έχει η πίστης μας, αδερφοί μου. Τι λέγω, άσχημο. Τι τέλειο, τι όμορφο, τι χρήσιμο, τι ευεργετικό υπάρχει στον κόσμο που δεν υπάρχει μέσα στη γραφή. Όλα τα καλά είναι στη γραφή. Και μια ιδέα καταστρεπτική δεν υπάρχει μέσα στη γραφή. Και όμως τους βλέπεις, εγκαταλείπουν τη γραφή και πάνε και ακούνε τα παραμύθια των αιρετικών. Εγκαταλείπουν την Ορθοδοξία που ερμήνευσε κατά τετραγωνικό τέλειο τρόπο τη γραφή και τρέχουν εκεί στα βαλτονέρια να χωρέσουν τη δίψα τους την πνευματική. Και ο Πέτρος, ο άλλος κορυφαίος, προφήτευσε την εμφάνιση αιρετικών. Στη δευτέρα επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο στου στίχους 1 έως 2, ο Απόστολος Πέτρος λέγει, ενεφανίστησαν, λέγει, εν το λαό ψευδοπροφήτε, καθώς και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι θα διδάσκουν ασελγή πράγματα και θα αρνούνται τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην και θα επιφέρουν ταχυνήν απώλειαν, ταχύαν καταστροφήν εις τους εαυτούς των. Και πολλοί, λέγει ο Απόστολος, θα ακολουθήσουν τας ασελγίας των, την ασελγή διδασκαλία των και την ασελγή ζωή των, και εξαιτίας αυτών θα δυσφημηθεί η αλήθεια. Στο λαό του Θεού, τον περιούσιο, στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ισραήλ, είχαν εμφανιστεί πολλοί ψευδοπροφήτες. Λιγότεροι ήταν οι αληθινοί προφήτες, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Αμός, ο Σιέ, και περισσότεροι ήταν οι ψευδοπροφήτες. Οι αληθινοί προφήτες έλεγαν πολλές φορές σκληρά πράγματα, προεφήτευαν πολέμους και καταστροφές. Οι ψευδοπροφήτες όλο ευχάριστα πράγματα. Όλο ευχάριστα. Έβαζαν κάτω από τα κεφάλια των ανθρώπων αναπαυτικά μαξιλαράκια. Ειρήνη και ασφάλεια και ευημερία και ευτυχία, έλεγαν. Μη φοβήστε τίποτε. Χάριν κέρδος. Λοιπόν, λέγει ο Απόστολος, όπως στον Ισραηλιτικό λαό εμφανίστηκαν ψευδοπροφήτες, έτσι και στο χριστιανικό λαό θα εμφανιστούν ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι με δόλιο τρόπο θα εισαγάγουν αιρέσεις απολίας. Φοβερή και αυτή η φράση. Αιρέσεις απολίας. Μερικοί λένε, δεν έχει σημασία τι πιστεύεις και πώς πιστεύεις, αρκεί, λέει, να έχεις καλή καρδιά. Λάθος. Ο Απόστολος λέγει ότι οι αιρέσεις είναι αιρέσεις απολίας. Οδηγούν στην καταστροφή, δηλαδή. Στην κόλαση. Είναι πολύ χειρότερες οι αιρέσεις από τις αμαρτίες. Και λέει για αιρετικούς και ως προς το δόγμα και ως προς την ηθική. Αιρετικοί που θα αρνούνται το Δεσπότη Χριστό που τους αγόρασε με το αίμα του, θα λένε ότι δεν είναι Δεσπότης ο Χριστός, δεν είναι Κύριος, δεν είναι Θεός, δεν είναι ο ένας της Τριάδος. Αλλά θα αρνούνται και την ηθική του Χριστού και θα κηρύττουν και θα επευλογούν τις εσχρότητες, τα καταφύσιν και τα παραφύσιν ακόμη αμαρτήματα. Και τους ονομάζει επίσης εμπέκτες, θεομπέκτες, που δεν θα έχουν μέσα τους ιερό και όσιο. Όπως, αδελφοί μου, προείπε ο Χριστός και όπως προείπαν οι Απόστολοι, έτσι και συνέβη. Ήδη στην εποχή των Αποστόλων έχουμε την εμφάνιση αιρετικών. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει συγκεκριμένους αιρετικούς, οι οποίοι τι έλεγαν. Τι εξωφρενικά πράγματα λένε αυτοί οι αιρετικοί. Έλεγαν ότι στην εποχή των Αποστόλων είχε γίνει η Ανάσταση των νεκρών, χωρίς να το πάρει κανείς είδηση. Και ενώ έλεγαν τόσο εξωφρενικό πράγμα,
Εν τούτης υπήρχαν άνθρωποι που κλονίζονταν, έπεφταν και τους ακολουθούσαν. Λένε, λέει, την Ανάσταση ήδη γεγονένε και ανατρέπωση τίντινον πίστην. Ο Ιωάννης αναφέρει αιρετικούς που είχαν άλλη εξωφρενική ιδέα. Τι έλεγαν αυτοί οι αιρετικοί? Ούτε ήλθε ο Χριστός στον κόσμο με πραγματικό σώμα, ούτε έρχεται πάλι κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Ούτε ήλθε, ούτε έρχεται. Το σώμα του δεν ήταν πραγματικό. Ήταν φαινομενικό. Και συνεπώς και τα πάθη του και ο θάνατός του φαινομενικά ήσαν. Και άρα δεν θυσιάστηκε ο Χριστός και δεν σωζόμεθα. Πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμο, οι μη ομολογούνται εσύ ήσουν Χριστόν ελληθώτα και ερχόμενον εν σαρκή. Σε ένα χωρίο για την πρώτη παρουσία ελληθώτα, σε άλλο χωρίο για τη δεύτερη παρουσία ερχόμενον. Δεν παραδέχονταν τη σάρκα του Χριστού, την ενανθρώπιση. Ήταν η λεγόμενη δοκίτε. Αυτοί έλεγαν καταδόκησιν ο Χριστός ήταν άνθρωπος, κατά φαντασίαν ήταν άνθρωπος. Και τι λέει για αυτούς ο Ιωάννης, για καθέναν από αυτούς τους αιρετικούς, ούτως εστίν ο πλάνος και ο αντίχριστος. Όποιος λέει τέτοια πράγματα είναι πλάνος και αντίχριστος. Επίσης λέγει ότι αρνούνταν τον Ιησού ως Χριστό, αλλά και ως Υιό του Θεού. Έλεγαν ότι ο Ιησούς δεν είναι Μεσσίας και δεν είναι Υιός του Θεού. Αρνούνταν και τη μεσσιακή ιδιότητα και την θεότητα του Χριστού. Αντίχριστη με όλη τη σημασία της λέξεως. Έναν τέτοιο ερωτικό συνείδησε κάποτε ο Ιωάννης εκεί στο Βαλανίο που πήγαινε να λουστεί, ή μάλλον δεν τον συνείδησε, δεν πρόλαβε να τον συναντήσει. Άκουσε ότι μέσα στο Βαλανίο, στο λουτρό, ήταν αυτός ο αιρετικός, ο Κύρινθος, αρνητής της θεότητας του Χριστού. Και ταράχτηκε ο Απόστολος και λέει, να φύγουμε, μην πέσει επάνω μας και το Βαλανίο, διότι μέσα είναι ο Κύρινθος, ο εχθρός της αληθείας. Στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης ονομάζει μερικούς αιρετικούς τους Νικολαίτες. Τι ήταν αυτοί? Φοβεροί αιρετικοί. Αρνητές της θεότητος του Χριστού και αρνητές της ηθικής του Χριστού. Αυτοί έλεγαν πορνίες, μοιχείες, ασέλγες, αυτά δεν είναι αμαρτίες. Και είχαν πέσει με τα μούτρα στην αμαρτία και μετέβαλαν την χάρη του Θεού σε ασέλγεια. Εν συνεχεία πλήθος αιρετικοί παρουσιάστησαν. Είναι μια αίρεση που περιλαμβάνει πολλά συστήματα αιρετικά, η γνωστική. Τι έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι, τι εννοούσαν, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Λαβυρινθώδης η διδασκαλία τους για το βυθό, για τους αιώνες, για το Θεό, για τον κόσμο. Ακαταλαβίστικα πράγματα. Δεν ήξεραν τι έλεγαν, τι εννοούσαν, γιατί πράγματα μπορούσαν να διαβεβαιώσουν τον άνθρωπο. Όπου είναι η αίρεση, είναι σκοτεινά τα πράγματα. Όπου είναι η αλήθεια, είναι καθαρά σαν τον ήλιο τα πράγματα. Παρουσιάστηκαν οι Μανιχαίοι. Τι έλεγαν οι Μανιχαίοι? Ότι υπάρχουν δύο θεοί, ένας καλός, ένας κακός. Ο κακός Θεός έφτιαξε το σύμπαν, τον υλικό κόσμο, και η ύλη είναι κακό πράγμα. Παρουσιάστηκαν οι εγκρατήτες που έλεγαν ότι ο γάμος είναι αμαρτία, ότι μέχρι ότου, λέει, γεννούν οι γυναίκες, θα υπάρχει αμαρτία στον κόσμο. Άνθρωποι οι οποίοι απέρριπταν διάφορες τροφές ως ηθικώς μολυσμένες και μολυσματικές. Τρομερά πράγματα. Παρουσιάστηκε ένας παλαβός μεγάλος, τα έλεγα, Μοντανός ονόματι. Και τι είπε αυτός? Εγώ, είπε, είμαι ο Παράκλητος. Ήταν και μια άλλη παλαβή, μια μαξιμήλα, τον ακολουθούσαν, κάναν ντουέτο και γύριζαν στον κόσμο και κήρυταν την εξωφρενική διδασκαλία ότι ο Μοντανός ήταν ο Παράκλητος, και υπήρχαν και άλλοι παλαβοί που τους ακολουθούσαν. Είχαμε τη φοβερή αίρεση του Μοντανισμού. Καρποκρατιανοί, Βασιλιανοί, Μαρκιονίτες που δεν παραδέχονταν όλα τα βιβλία της γραφής, οφίτες, πού να αριθμίσει και να κατονομάσει κανείς όλες τις αρχαίες αιρέσεις. Τον 4ο αιώνα ο Επιφάνιος Επίσκοπος Κύπρου, σε ένα βιβλίο του, το Πανάριο,
ανασκεύασε 80 αιρέσεις. 80 αιρέσεις είχαν εμφανιστεί περίπου τους 3 πρώτους αιώνας του χριστιανισμού. Η φοβερότερη αίρεση παρουσιάστηκε τον 4ο αιώνα, η αίρεση του Αρίου. Ειρνήτω την προαιωνία ύπαρξη του Χριστού, ειρνήτω τη θεότητα του Χριστού, έλεγε ο Χριστός είναι κτίσμα, τα ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι φοβερότερη αυτή η αίρεση, διότι εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά. Τι δοκιμασία της πίστεως ήταν αυτή η αίρεση. Σ' όλη την Ανατολή και προς στιγμήν φάνηκε ότι κατακτά όλη την Ανατολή. Και κάπου εδώ και εκεί παρέμειναν μερικές νησίδες Ορθοδοξίας στην Ανατολή. Εν τούτης δεν κυριάρχησε ο αριανισμός. Και τι τον υποστήριζαν αυτοκράτορες και στρατηγοί και τοπάρχες και δεσποτάδες, πλήθος από δεσποτάδες. Όταν έβλεπαν ότι ο αυτοκράτορ είναι αριανός, όλοι σχεδόν υπέρ του αυτοκράτορος και υπέρ του αριανισμού. Όταν έβλεπαν ότι έρχεται αυτοκράτορο ορθόδοξος, όλοι σχεδόν υπέρ του ορθοδόξου αυτοκράτορος και υπέρ της ορθοδοξίας. Δεν έσβησε η ορθοδοξία. Ανέλαμψε πάλι στον κόσμο και κατέκτησε την οικουμένη. Επικολούθησε μεγάλη αίρεση εναντίον του Αγίου Πνεύματος, εναντίον της θεανδρικής προσωπικότητος του Χριστού, εναντίον των δύο φύσεων του Χριστού, εναντίον των δύο θελήσεων του Χριστού, εναντίον των ιερών εικόνων. Η μεγαλύτερη συμφορά συνέβη τον 9ο και τον 11ο αιώνα. Τότε, εξαιτίας του Πάπα της Ρώμης, που έθετε τον θρόνο το υπεράνω των νεφών, που έλεγε σαν τον νέο φόρο, θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο και θα κατακριεύσω από περάτων έως περάτων της γης. Εξαιτίας, λέγω, του αιωσφορικού εγωισμού του Πάπα της Ρώμης, αποστάτησε από την πίστη όλη σχεδόν η Δύσης. Και έγινε η παπική εκκλησία, εκκλησία εντός εισαγωγικών. Γιατί μία είναι η εκκλησία, αυτή που τηρεί την ενιαία την καθολική διδασκαλία των 8 πρώτων αιώνων. Κατά το 16ο αιώνα, εξ αντιδράσεως των μεγάλων θεολόγων και μεταρρυθμιστών του Λουθύρου, του Καλβίνου, του Ζβιγκλίου και άλλων, ένα μεγάλο μέρος της Δύσεως απομακρύνθηκε πιο πολύ από την πίστη και αποτέλεσε τον προτεστατικό κόσμο. Ο προτεστατικός κόσμος κατετμήθη εν συνεχεία σε πολλά τμήματα, πολλά. Και σήμερα, αδελφοί μου, φτάσαμε στο σημείο, σε ποιο σημείο? Να υπάρχουν μέσα στο χριστιανικό κόσμο μικρές και μεγάλες αιρέσεις, σύνολο 2.000. 80 αιρέσεις υπήρχαν μέχρι την εποχή του Επιφανίου, επί 3 αιώνας. 2.000 αιρέσεις υπάρχουν μόνο σήμερα επάνω στη γη. 50 περίπου αιρέσεις ροκανίζουν τις ρίζες της Ορθοδοξίας εδώ στην Ελλάδα. Εάν παρακολουθήσει κανείς την ιστορία της Εκκλησίας, βλέπει καταπληκτικά πράγματα αλλά και θλιβερά πράγματα, όπως προείπε ο Χριστός, όπως προείπαν οι Απόστολοι. Σήμερα τυπικώς υπάρχουν στον κόσμο 1 δισεκατομμύριο περίπου χριστιανοί. Τυπικώς άνθρωποι με το όνομα Χριστιανός. Από αυτό το ένα περίπου δισεκατομμύριο, 600 περίπου εκατομμύρια, το μεγαλύτερο μέρος, είναι παπική. 150 περίπου εκατομμύρια είναι προτεστάντες. Και 200 περίπου εκατομμύρια είναι οι Ορθόδοξοι. Μικρό μέρος ο Ορθόδοξος κόσμος. Το μεγαλύτερο μέρος το έσυρε η ουρά του Σατανά κατά το όραμα της Αποκαλύψεως. Το παρέσυρε στην πλάνη
είναι μια τρομερή διαπίστωσης ότι ούτε τυπικός η Ορθόδοξη είναι οι περισσότεροι, αλλά είναι ο λιγότεροι, το 1/5, το 1/6 του χριστιανικού κόσμου. Θριάμβευσε ο εγωισμός και η κακία των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Χριστός προσευχόταν με εντονοτάτη αγωνία κατά την αρχιερατική του προσευχή και έλεγε «Ιναώσιεν, να είναι ένα, να είναι ένα», διότι προέβλεπε, προεγνώριζε ο Χριστός ότι θα υπήρχε το αυτός ο τρομερός κατακερματισμός του χριστιανικού κόσμου. Ένα μεγάλο κακό ύπαρξης 2000 αιρέσεων, και πολλές από αυτές τις αιρέσεις είναι ακραίες, πολύ ακραίες αιρέσεις. Είναι αιρέσεις που δεν παραδέχονται την Αγία Τριάδα, αντιτριαδίτες. Μεταξύ αυτών χειρότεροι χιλιαστέ, γιατί αυτοί δεν παραδέχονται τίποτε από τα δόγματα της πίστεώς μας. Ανατρέπουν ολόκληρο το χριστιανισμό και προπαγανδίζονται από τις σκοτεινές δυνάμεις της Δύσεως με δισεκατομμύρια δολάρια. Έχουμε αιρέσεις μέσα στον προτεσταντικό κόσμο που χειροτονούν γυναίκες ιερείς. Έχουμε αιρέσεις που επευλογούν γάμος εσχρούς και επευλογούν καταφύσιν και παραφύσιν αμαρτήματα. Έχουμε αιρέσεις με καταφανέστατα σατανικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι πεντηκοστιανοί. Κάνουν θαύματα σατανικά, έχουν γλωσσολαλίες, έχουν άλλα σημεία και τέρατα, όπως είπε ο Χριστός ότι θα κάνουν σημεία και τέρατα οι ψευδοπροφήτες. Είναι οι φωτισμένες εδώ στην πατρίδα μας και αυτές έχουν φαινόμενα γλωσσολαλίας, οράματα και άλλα σημεία κάνουν τρομερά. Ο πνευματισμός αναμειγνύει το Ευαγγέλιο με την δαιμονική θρησκεία, με τα δαιμονικά πράγματα. Αλλά χειρότερο και από την αίρεση είναι η απιστία. Από το ένα περίπου δισεκατομμύριο που είναι οι ονομαζόμενοι χριστιανοί στον κόσμο, πόσοι είναι πραγματικός χριστιανοί, πόσοι μένουν ουσιαστικώς στην πίστη και δεν απεστάτησαν? Πάμε στα αθεϊστικά καθεστώτα. Όποιος εκεί δεν εκδηλώνεται για το Χριστό, σημαίνει ότι είναι αρνητής του Χριστού. Ή αν είχε πίστη, θα εκδηλωνόταν και θα ομολογούσε και θα μαρτυρούσε όπως οι πρώτοι χριστιανοί. Μικρό είναι το ποσοστό των φανερών χριστιανών και αληθινών χριστιανών στις χώρες του σιδηρού παραπετάσματος. Αυτοί οι ολίγοι είναι σαν τους πρώτους χριστιανούς. Οι πολλοί είναι αρνητές. Δεν ομολογούν διότι δεν έχουν πίστη. Όποιος έχει πίστη δεν φοβάται τίποτε. Χειρότερη είναι η κατάσταση στον ελεύθερο κόσμο. Εκεί οι πλήστοι δεν ομολογούν διότι επιτέλους φοβούνται. Εδώ οι άνθρωποι που δεν υπάρχει κανένας φόβος, γιατί δεν ομολογούν? Παρακολούθα 100 συζητήσεις. Είναι ζήτημα αν μέσα σε μια συζήτηση ακούσεις λόγο για το Θεό, για άλλα πράγματα και πρόσωπα, όχι για το Θεό. Δεν μιλάνε οι άνθρωποι για το Θεό. Να μπεις μέσα σε όλα τα λεωφορεία, να βλαστημίσεις τον Χριστό, σπάνιο να ευρεθεί κάποιος να σου κάνει παρατήρηση. Αυτά τα παραδείγματα, τα φαινόμενα είναι απτές αποδείξεις ότι σπανίζει η πίστη στις ημέρες μας. Αν βρήσεις κανένα πολιτικό, 100 χέρια θα σε εξισχύσουν. Πάμε στην εκκλησία. Πόσοι πηγαίνουν εδώ στον τόπο μας? 2%. Είναι όλοι αυτοί χριστιανοί? Άμα θα ακούσουν κήρυγμα, δυσφορούν πολύ. Πήγα, κήρυξα σήμερα σε ένα ίδρυμα. 300 άνθρωποι του πόνου είναι εκεί μέσα, σακάτιδες.
Είχα την αφέλεια να πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι έτσι εξαγνισμένοι και με ευαισθησία χριστιανική. Λάθος. Έχουν έναν Άγιο ιερέα. Όταν λειτουργεί συγκλονίζεται, δακρύζει. Είναι ζήτημα αν από το Ίδρυμα ήταν 20 πρόσωπα, 30 μέσα. Άλλοι άνθρωποι γύρω από το Ίδρυμα εκκλησιάστηκαν. Τους είπα μερικά πράγματα έτσι, βαθύτερα, υψηλότερα, πάνω στον Απόστολο. Πρόσεχαν οι περισσότεροι. Κάποιος πίσω που ίσως δεν έχει καθόλου ιδέα από γραφή, ψιθύριζε και έλεγε, αυτά τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Ξεράδια που έλεγε κάποιος. Και αν το ρωτούσες, δεν καταλάβαινε τίποτε από αυτά τα πράγματα. Προσπαθούσα να τα κάνω για να τα καταλάβω. Αυτά τα ξέρουμε, λέει. Γύρισαν, τον κοίταξαν μερικοί χριστιανοί, σηκώθηκε και βγήκε έξω. Υπάρχει τρομερή αδιαφορία θρησκευτική στην εποχή μας. Για όλα τα πράγματα και πρόσωπα ενδιαφέρεται ο κόσμος. Εκτός για τα θρησκευτικά πράγματα και για τα πρόσωπα της θεότητος. Τρομερή αδιαφορία. Δεν υπήρχε αυτή η αδιαφορία τους παλαιούς αιώνες. Την εποχή του αριανισμού θα πήγαινες στον μπακάλικο να ψωνίσεις. Είτε ορθόδοξος ήταν είτε αριανός, θα σε προκαλούσε. Θα σου έλεγε ένα ή τρία πρόσωπα. Μονάδα ή τριάδα πιστεύεις. Δεν υπάρχουν τέτοια ενδιαφέροντα σήμερα. Αδιαφορία από άκρους άκρου. Στους 100 ένα συγκινείται από το όνομα του Χριστού. Τι είπα στους 100, πολλοί είπα. Στους 200, στους 300, στους 500, στους 1000. Κι αν έρθουν μαρτύρια, αδελφοί μου, θα φανεί περισσότερο η πτωχία μας. Ρώτησαν τον Ιερό Χρυσόστομο, πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Απήντησε, όταν θα γίνουν οι άνθρωποι αδιάφοροι για τα πράγματα της θρησκείας τους. Σε αυτή την εποχή ζούμε. Εγγύς Αντιχρίστου. Εμείς όσοι οδηγούμε τα βήματα σε θρησκευτικές αίθουσες και σε ναούς, όσοι στενάζομαι για την αθλειότητα του εαυτού μας και την αθλειότητα των άλλων, όσοι οδυνόμεθα για την αποστασία, όσοι μετέχουμε των μυστηρίων της Εκκλησίας, όσοι έχουμε ελπίδα στον Αναστάντα Χριστό και στην αιωνιότητα, εμείς αδελφοί μου, όσο να τελείς και ανήμεθα, όσο ελαττωματικοί, όσο αμαρτωλοί, είμαστε ακόμη στην πίστη. Σε μας έπεσε ο πρώτος λαχνός. Ο πρώτος λαχνός είναι η πίστη, η ορθόδοξη πίστη, η αλήθεια 100%. Δεν το λέμε διότι είμαστε εμείς. Όχι. Προκαλούμε όλες τις άλλες ομολογίες να υποδείξουν ότι αλλάξαμε μία δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Δεν μπορούν να υποδείξουν. Δεν αλλάξαμε ούτε την παραμικρή δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Έχουμε την ίδια πίστη που είχαν οι Απόστολοι, οι Αποστολικοί Πατέρες, οι Μεγάλοι Πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, οι Άγιοι Τοπικοί και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, η Εκκλησία, η Αδιαίρετος των 8 πρώτων αιώνων. Να γιατί είπα ότι σε μας έπεσε ο πρώτος λαχνός. Αυτό είναι το μεγάλο καυχημά μας. Αλλότι είμαι θα ορθόδοξη, δημιουργεί αυτό μεγάλες υποχρεώσεις. Πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις δημιουργεί. Και μάλιστα αυτή την εποχή που η απιστία και η αίρεση έχει σχεδόν κατακυριεύσει τον κόσμο. Αυτή την εποχή ο Σατανάς επαναφέρει μια μηχανή, μια μέθοδο που είχε τα σπαραμονάς της εμφανίσεως του Χριστού στον κόσμο. Τι έκαμε τότε ο Σατανάς? Ένα συγκριτισμό θρησκειών. Μια συναλυφή όλων των θρησκειών έκαμε ο Σατανάς. Το ίδιο ζήτη να κάνει και τώρα. Να ενώσει όλες τις πίστες
την Ορθοδοξία, με τον Παπισμό, με τον Προτεσταντισμό, με όλες τις αιρέσεις, αλλά και με τις άλλες θρησκείες, και με τον Βουδισμό και τον Μωμεθανισμό. Να έχουν αγάπη και συνεργασία όλες οι θρησκείες, είπε ο Πάπας στις Φιλιππίνες. Μάλιστα. Να κάνει ένα κοκτέιλ, θέλει ο Σατανάς, από όλες τις πίστες. Αυτό είναι πανέρεσης. Αυτό είναι χειρότερο από όλα τα προηγούμενα. Θέλει έτσι ο Σατανάς να αμβλύνει κάθε πίστη. Να μην πιστεύει κανείς τίποτε εντόνως. Να γίνει η ανθρωπότηση ένα άτονο πράγμα, ένα πτώμα. Σε τέτοια εποχή είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε. Όπως λένε οι Απόστολοι, να κρατάμε τις παραδόσεις, γραπτές και προφορικές, κυριακές και αποστολικές παραδόσεις. Να στεκόμεθα στερεοί στην πίστη, θεμελιωμένοι, ριζωμένοι στην πίστη, όπως λένε οι Απόστολοι. Να μην μας επηρεάσει ο κόσμος, υπάρχει φόβος, είστε εδώ μέσα 500, 700, 1000, δεν ξέρω πόσοι είστε χριστιανοί. Υπάρχει φόβος και από εσάς να αρπάξουν μερικούς. Να κρατήσουμε την πίστη, ό,τι άλλη συμφορά να συμβεί, να μην χάσουμε την πίστη μας. Και να αγωνιστούμε, αδελφοί μου, εναντίον αυτής της οικουμενιστικής τάσεως που προπαγανδίζεται με ραδιόφωνα, με τηλεοράσεις, με βιβλία, με εφημερίδες, με περιοδικά, με όλα τα μέσα. Όποιος μετανοήσει και επιστρέψει στην Ορθοδοξία είναι δεκτός όπως ο άσωτος Υιός που επέστρεψε στον Πατέρα. Η αμετανόητη είναι απαράδεκτη. Θα κρατήσουμε την πίστη, θα μείνουμε στο βράχο. Αν χάσουμε τα πάντα και κρατήσουμε την πίστη, θα έρθουν άνθρωποι και θα βρούνε φως και αγιασμό και σωτηρία. Αν χαθεί η πίστη, ο πλανήτης ξόφλησε. Να αγωνιζόμεθα παραλλήλως, να φέρουμε καμιά πεπλανημένη ψυχή πάλι στην Εκκλησία, πάλι στην πίστη. Δεν είναι όλοι κακοπροαίρετοι. Επέτρεψε ο Θεός να γίνουν μερικοί αιρετικοί, αλλά δεν είναι κακοπροαίρετοι σε μεγάλο βαθμό και διεφθαρμένοι σε μεγάλο βαθμό. Είναι πεπλανημένοι, παρασυρμένοι. Θα μισούμε την αίρεση, θα αγαπούμε αυτούς και θα προσπαθούμε να τους επαναφέρουμε. Με προσευχή, με κατήχηση, με επιμονή. Αν δούμε διεστραμμένους ανθρώπους, ούτε χέριν, μια-δυο φορές συμβουλέψαμε, αγωνιστήκαμε, δεν συγκινούνται, έχουν και καυτηριασμένη συνείδηση. Ούτε καλημέρα, λέγει ο Ιωάννης. Ας είναι μάνα μας, πατέρα μας, αδελφός μας, κόρη μας, ό,τι και να είναι, μακριά. Κάνε φίλος για τον Χριστό και κάνε εχθρούς για τον Χριστό. Ή αν κρατήσουμε την πίστη που σύεται παγκοσμίως, ή αν κρατήσουμε την πίστη, έχουμε μεγάλη ελπίδα σωτηρίας. Ή αν κρατήσουμε την πίστη, είμαστε σπάνια φαινόμενα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όσες αμαρτίες κι αν έχουμε, αδελφοί μου, επαναλαμβάνω, αν κρατήσουμε την πίστη, είμαστε πολύτιμοι άνθρωποι μπροστά στα μάτια του Θεού. Και όταν θα έρθει πάλι ο Υιός του ανθρώπου και θα κοιτάξει τους ανθρώπους του, θα κοιτάξει τις καρδιές τους, και αν μέσα στις καρδιές έβρει την πίστη, την ορθόδοξη πίστη, την αληθινή πίστη, αν δει μέσα στις καρδιές ότι δεν έσβησε ο ήλιος της πίστεως, θα παραλάβει τους εκλεκτούς του και θα τους ανεβάσει στον ουρανό και θα τους εισαγάγει στη μυστική Εδέμ, και εκεί θα γεύονται από το ξύλο, από τον καρπό του ξύλου της ζωής, του οποίου και τα φύλλα είναι εις θεραπείαν των εθνών. Αυτού του καρπού, του μυστικού μάνα, της ευφροσύνης και αγαλιάσεως του Θεού, ήθε τηρούνται στην πίστη των πατέρων μας. Να αξιωθώμεν, αδελφοί μου. Αμήν.